της Ελλάδας σε όλο τον γαλλόφωνο κόσμο. Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισες, καλώς σας βρίσκω στην Αθήνα της Ευρώπης. Δεν παίρνω το λόγο για να υποδείξω ή να αποδείξω κάτι περισσότερο από ό,τι έχετε ζήσει ή ακούσει τις τελευταίες αυτές κρίσιμες στιγμές για τον τόπο μας. Επιστρέφω σε μία πατρίδα πληγωμένη, διχασμένη, η αγανάκτηση έγινε λύπη και η λύπη έγινε θυμός. Μόνο που στην πραγματικότητα, και πρέπει να το ξέρετε, αυτό που βιώνετε, τα συναισθήματα που εκφράζετε, δεν σκιαγραφούνται με τον ίδιο τρόπο στο εξωτερικό. Μας παρουσιάζουν σαν ζητιάνους. Μας κατακρίνουν, μας στέλνουν στην Ευρώπη, ενώ εμείς στέλνουμε άλλο μήνυμα. Είναι δύσκολος αυτός ο ασφυκτικός κλοιός που ζούμε, τόσο στην εικόνα όσο και στην καθημερινότητά σας, στην ουσία. Και πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να έχουμε αίσθηση το τι σκέφτονται και το τι πιστεύουν για μας αυτή την οικογένεια που λέγεται Ευρώπη. Το χάσμα δεν είναι μόνο σημειολογικό. Οι διαφορές μας δεν περιορίζονται μόνο στα χρήματα και στους αριθμούς. Κάπου στην πορεία, και πρέπει να έχουμε τη δύναμη να το αναγνωρίσουμε, κάπου στην πορεία χαθήκαμε στη μετάφραση. Κάπου οι δικοί μας ηθήνοντες, εσκεμμένα οι μη, έχασαν το δρόμο. Κάπου στην πορεία βγήκαμε από το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά, διότι το DNA μας είναι ευρωπαϊκό και αυτό δεν μπορεί κανείς και κανένας να το αμφισβητήσει. Ο κινησμός των μεν και των δε μπορεί να έφαγε το φιλότιμο, αλλά δεν σκότωσε την ελπίδα. Και ξέρετε, δεν πιστεύω στις συνωμοσίες κατά της Ελλάδος. Ιδιαίτερα το λέω στους νέους ανθρώπους. Φταίμε κι εμείς, φταίν κι αυτοί. Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν θέλουν να μας αφανίσουν από το χάρτη. Αναρωτιούνται το τι συμβαίνει. Ευκαιρία να το διατυπώσουμε, να το εκφράσουμε, να είμαστε αξιόπιστοι, χωρίς τραμπουκισμούς, χωρίς ψέματα, να μιλήσουμε με την καρδιά μας. Αισθάνεστε Ευρωπαίοι ή όχι? Εκεί. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Δεν κάνω πολιτική, δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα. Είμαι παιδί μεταναστών που είχα ως πηξίδα αυτή τη χώρα. Με συγκίνηση απόψε σας μιλάω και συμπάσχω και προχωράμε μαζί. Είμαστε πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό. Με ελεύθερες συνειδήσεις που πιστεύουμε στη χώρα μας. Κανένας δεν θα μας σβήσει από το χάρτη και ποτέ. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει να σκεφτούμε για τα λάθη μας και τα πάθη μας. Γνωρίζουμε ότι ένα ναι μπορεί να μην φέρει την άνοιξη, αναμφισβήτητα. Ξέρουμε ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά το ψέμα στον εαυτό μας, οι ψευδεστήσεις και οι αυταπάτες δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά. Πουθενά. Θα απομονωθούμε. Δεν μιλώ εκ του ασφαλούς ως Έλληνας του εξωτερικού που έρχεται για λίγο, κάνει τις διακοπές του. Μιλώ ως Έλληνας που πονάει και αγαπάει τη χώρα των γονιών του, γιατί είναι και δική του χώρα. Ένα ναι μπορεί να μην αλλάξει τα πράγματα αύριο, αλλά θα δώσει ελπίδα στα παιδιά μας. Κανένας σε αυτή τη χώρα, και το βλέπω στα μάτια σας, δεν πιστεύει στα θαύματα. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και ελπίζω να είναι ναι, πρέπει να συμφιλειωθούμε όλοι μαζί.
Είναι το ναι της συμφιλίωσης και της αγάπης, της αλληλεγγύης και της επίγνωσης. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε ενωμένοι, παράδειγμα προς μίμηση και όχι αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης. Δεν θα πληρώσουμε εμείς για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης, και πιστέψτε με, είναι πολλά και μεγάλα. Και η Γαλλία ζει κρίση, και η Ιταλία και άλλες χώρες, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν θα πληρώσουμε εμείς για τα λάθη άλλων πολιτικών και άλλων χωρών. Αλλά πρέπει να συσπηρωθούμε, πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να αναρωτηθούμε τελικά, εφόσον μιλάμε για συμφιλίωση, ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Είμαστε Βαλκάνοι, είμαστε Μεσογειακοί, είμαστε Ανατολίτες, είμαστε Δυτικοί. Ποιος είναι ο Έλληνας σήμερα στην ζυγαριά της Ευρώπης? Είμαστε Έλληνες και Ευρωπαίοι. Πιστεύω στο ναι σαν εγγύηση προς αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν με τις γιαγιάδες, με τους γονείς τους, ότι δεν θα είναι απομονωμένα. Πιστεύω στο ναι για αυτά τα παιδιά, για να, μία που χρησιμοποιούν όλη τη λέξη αξιοπρέπεια τον τελευταίο καιρό, για να αποσαφηνίσουμε στη νέα γενιά ότι η αξιοπρέπεια δεν ζητιανεύεται, δεν καπηλεύεται, δεν δηλώνεται, αποδεικνύεται με σθένος, με υπευθυνότητα και αλήθεια. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ελληνική λέξη, είναι τρόπος σκέψης, είναι συνείδηση, είναι ταυτότητα, είναι διαχρονική, υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι το μόνο μονοπάτι αλληλεγγύης και αυτοσεβασμού για μας. Ναι λοιπόν, με την νίκη. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την κυρία Ζαχαρούλα Γιαβρούτα Λούλδα.